Λοιπόν, πάμε αμέσως στην συνάδελφο, την Κατερίνα την Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, γιατί είπαμε ότι προχθές την Κυριακή εκλέγηκε ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας, ο κύριος Ανέτος, με ένα ποσοστό 54,1%. Όμως, σήμερα ξεκινά αυτή η διαδικασία. Θα μας πει η Κατερίνα τι θα γίνει σήμερα. Έλα, Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιωτικού αμοχώς του στο παραλίμνη αναμένεται να παραπεμφθεί σήμερα ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο κύριος Χρήστος Δανέτσου. Πρόκειται για την υπόθεση που εκκρεμεί εναντίον του ότι είχε εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χορηγία 765.000 ευρώ για να αναβαθμίσει το ξενοδοχείο του στην Αγία Νάπα. Μάλιστα, αφορά πλαστογραφία και απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. Είδαμε ότι είχε ήδη καταχωριστεί στο επαρχιακό δικαστήριο αμοχώς του και σήμερα γύρω στις 9 αναμένεται να γίνει διαδικασία παραπομπής. Κατερίνα, το θέμα που προγύπτει είναι ότι ο κύριος Ζανέτσου πέτυχε επανεκλογή την Κυριακή. Είδαμε ότι επανεκλέγει στην θέση του Δημάρχου Αγίας Νάπας και υπάρχει πιθανότητα να τεθεί σε αργία, καθώς από την 1η Ιουλίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το οποίο προνοείται από την νομοθεσία. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Ηλία, αναμένεται να ζητήσει γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την υπόθεση αυτή. Από την άλλη, τίθεται ένα αμφιβόλο από τον δικηγόρο του Δημάρχου, τον κύριο Ηλία Στεφάνου, ο οποίος εξέδωσε χθες ανακοίνωση και αμφισβήτησε την εξουσία του Υπουργού Εσωτερικών να θέσει τον Δήμαρχο σε αργία. Αναμένεται να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Τι ακριβώς θα γίνει, ναι, με πολύ ενδιαφέρον το περιμένουμε. Αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε κατά την προεκλογική περίοδο, Κατερίνα. Αλλά θέλουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει, γιατί στο κάτω-κάτω, στο τέλος της ημέρας, υπάρχουν και οι δημότες της Αγίας Νάπας, οι οποίοι θέλουν να ξέρουν τι γίνεται από εδώ και μπρος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα προτρέξουμε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει σήμερα, τι θα αποφασίσουν σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε, να είσαι καλά. Πες μου. Απομένουν λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, για την 1η Ιουλίου μιλώ. Ναι, ναι. Επομένως, θα πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να δούμε πώς θα εξελιχθεί όσον αφορά τη δημαρχία του κύριου Ζανέτσου. Έτσι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, μιας και είμαστε για τις